Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Παρασκευούλα αυτά του μήνα σήμερα, είναι μία έτσι μέρα, λες και είναι Σάββατο νιώθω, επειδή ο Αλέξανδρος δεν έχει σχολείο σήμερα λόγω των ευρωεκλογών. Και ξύπνησα σήμερα το πρωί και επειδή έλειπε ο Κανάκης μου κάνει εντύπωση και λέω πού είναι και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι Παρασκευή και δεν είναι Σάββατο. Αλλά χθες όλη την ημέρα ένιωθα ότι είναι Παρασκευή. Αγαπημένο Ανθέλιος από Λαρόσπο σε αντιλιακό, το οποίο θα μπει στην τσάντα μου κατευθείαν, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Ετοιμάζομαι λοιπόν να φύγω, να πάω να κάνω κάποιες... Βασικά θέλω πρώτα να πάω ψυχολόγο, έχω ψυχολόγο σήμερα, και μετά έχω να πάω, πρέπει να πάω IKEA, γιατί βγάλαμε τα χαλιά το περασμένο Σαββατοκύριακο και νιώθω ότι χρειάζομαι ένα καλοκαιρινό χαλάκι για το σημείο εκεί πέρα που είναι το μικρό το τραπεζάκι του σαλονιού, γιατί εκεί καθόμαστε, εκεί τρώμε τις περισσότερες φορές, εκεί παίζει ο Αλέξανδρος, δηλαδή το πόσο να πω, το 70% της ημέρας μας, δεν ξέρω. Νομίζω το περνάμε εκεί, το μεγαλύτερο ποσοστό τέλος πάντων το περνάμε εκεί. Και έχω αργήσει όμως, γιατί εγώ υποτίθεται, λοιπόν, να σας δείχνω λίγο και τι βάζω, γιατί με ρωτάτε πολύ συχνά. Από τάρ, το μαρακούγια είναι αυτό, όχι, το μαρακούγια είναι το make-up που θα βάλω τώρα. Ultra creamy, τέλος πάντων, αυτό είναι, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο, παιδιά, το έχω ένα χρόνο και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και τώρα είναι στα τελευταία του, πρέπει να πάω να πάρω άλλο γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε κάπως λίγο βιάζομαι τώρα, είναι η αλήθεια, να πάω να πάρω ένα χαλάκι που έχω δει και ελπίζω να μου αρέσει από κοντά, γιατί θέλω αυτά τα λεπτά σαν αυτό που έχω στην κουζίνα, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό που έχω στην κουζίνα, θέλω κάτι τέτοιο το οποίο να είναι ελαφρύ, λεπτούλι και να μπαίνει πλυντήριο ρούχων κατευθείαν. Οπότε βλέπω ότι το έχει ανάγκη, τσουπ να το χώνω μέσα. Και πιστεύω να βρω κάτι το οποίο να ταιριάζει λίγο και στα χρώματα του σπιτιού. Εν τω μεταξύ αυτές τις μέρες η σκόνη έξω πάλι έχει φτάσει στο πικ της. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά, αλλά εγώ πάλι νιώθω εξαντλημένη. Βγαίνω έξω και δεν μπορώ να μπαίνω, νιώθω ότι λαχανιάζω πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω εσείς πώς είστε αυτό το διάστημα, αλλά εγώ είμαι συνέχεια κουρασμένη. Κουράζομαι με το παραμικρό εδώ τις κάλες του σπιτιού, καλά δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Όταν είναι να τις ανέβω, νιώθω ότι σβήνω, αλλά ακούω ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι έτσι και νομίζω ότι φταίει ξεκάθαρα η κατάσταση αυτή με τη σκόνη, η οποία από ό,τι βλέπω στο χάρτη θα την έχουμε για καιρό. Πούδρα δεν θα βάλω, το καλοκαίρι προτιμώ να μην βάζω, γιατί αυτή η γυαλάδα που αφήνει και το πρόσωπο αλλά και τα προϊόντα, δηλαδή αυτό το μαρακούγια αφήνει μια τέλεια λάμψη, γιατί είναι έτσι ένα, βασικά είναι το μαρακούγια Juicy Glow, το λέει. Και δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι έτσι να υπάρχει αυτή η γυαλάδα στο πρόσωπο. Αγαπημένο πινέλο από Ζωέβα, αγαπώ πινέλο από Ζωέβα και θέλω λίγο κάποια στιγμή να καθίσω να ψάξω να βρω, να τα ανανεώσω. Και το αγαπημένο μου Dandelion, αλλά αυτό που είναι απ' έξω λαδί, το matte, το rouge, δεν το αλλάζω με τίποτα, παιδιά, χρόνια τώρα το χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω τελειώσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες συσκευασίες. Και αυτή τώρα τη μικρή, κάπου την είχα βρει νομίζω στο... Είχα calendar, δεν θυμάμαι. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα πώς το έχω. Τώρα χρησιμοποιώ αυτό που μου είναι λίγο πιο εύκολο. Βλέπετε, δίνει το τόσο όσο και αυτή τη φρεσκάδα ρε παιδί μου που... Το χρώμα υγείας, πώς να σας το πω, αυτό νιώθω ότι δίνει αυτό εδώ πέρα και μου αρέσει που είναι έτσι matte και δεν γυαλίζει και δεν χρειάζεται να γυαλίζουν όλα και το πρόσωπο και μετά που θα αρχίσει να βγαίνει και η λιπαρότητα και να γυαλίζει και αυτό, οπότε καλά highlighter δεν βάζω εγώ ούτε καν, το έχω κόψει εδώ και χρόνια το highlighter να σας πω την αλήθεια. Βάζω λίγο εδώ και λίγο πάνω στη μύτη, αυτό. Βάζω λίγο εδώ για να δένει σε αυτό το κομμάτι, να μην είμαι εδώ κάτασπρη και εδώ ξαφνικά. Να είμαι ροζ. Και εννοείται πως στα φρύδια μου δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από Benefit, παιδιά, την οποία και αγαπώ πάρα πολύ. Τα προϊόντα φρυδιών είναι εξαιρετικά. Τώρα αυτό το διάστημα χρησιμοποιώ το Goof Proof. Έχω το 2,5, το 2,5 την απόχρωση. Πρώτα χτενίζω
Και μετά, μην φανταστείτε, λίγο ίσα ίσα να καλύψω κάποια από τα κενάκια. Στα χείλη το κραγιόν της ντροπής, το οποίο πρέπει να πάω να πάρω άλλο, γιατί σαν αυτό κανένα. Από MAC είναι το... Δεν θυμάμαι και ούτε καν δείχνει ποιο είναι τώρα. Πρέπει να πάω να το βρω. Όχι! Τέλος πάντων, όσο κατάφερα να βάλω τώρα, ίσα ίσα να πάρω χρώμα. Ήθελα, έτσι κι αλλιώς. Γιατί βαφτίζεσαι? Δεν λέγεται βαφτίζεσαι, είπαμε, γιατί... Γιατί? Τι είπαμε, βα... Γιατί βάφεσαι? Θα πάμε μια βολτούλα και είπα λίγο να βαφτώ, να είμαι λίγο όμορφη, περιποιημένη. Σε τη θεία. Σε τη θεία. Ναι. Έτσι είναι η θεία, όμορφη και περιποιημένη. Πρέπει να βρεις σε κάποιον σε τέτοιο. Ναι. Εγώ τέτοιο. Θα βάλω τώρα. Ξέχασα να σας δείξω για μάσκαρα, έβαλα Fanfest από Benefit πάλι. Ναι, Benefit. Benefit, ναι. Πού το Benefit? Το έβαλα μέσα στο SSR τώρα. Κλείσαμε ένα SSR. Πάω λίγο να χτενιστώ, μάλλον θα τα πιάσω γιατί βλέπω ότι έχει ζέστη και σήμερα. Παρόλο που το πρωί που άνοιξε έμπαινε έτσι ένα δροσερό αεράκι, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά δείχνει και κάτι θερμοκρασίες ρε παιδιά. Απίστευτες θερμοκρασίες, δηλαδή... Θα καούμε. Παιδιά, είχα να έρθω στο IKEA πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω, και μου φάνηκε τέτοιο ταξίδι. Νιώθω ότι είμαι ώρες στο δρόμο και έρχομαι. Εντάξει, είχε και λίγο κινησούλα στην Αττική Οδό, αλλά όχι και τόσο πολύ πια. Δεν ξέρω, νιώθω ότι οδηγά ώρες. Πάμε, να δούμε. Ελπίζω να βρω χαλάκι. Ωραίο. Να ταιριάζει. Oh. Πάμε έξω τώρα. 35 βαθμούς. 35. Congelates in coastal plains. Endless views that we're passing through. Making our way to a distant place. Just us two. Somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two, somewhere new. Βρήκα, ήρθα για άλλο χαλί εγώ εδώ. Αλλά όπως ήμουν εδώ, βλέπω ένα χαλί και λέω αυτό είναι το χαλί που μου ταιριάζει απόλυτα. Και έψαχνα και το βρίσκα μόνο στη πράσινη του απόχρωση και δεν το βρίσκα στο χρώμα που ήθελα και ξενέρωσα. Αλλά έτσι όπως κοίταγα, λέω αυτό τι είναι σκέτο μπέζαμα, είναι να πάρω αυτό. Και έτσι όπως το ανοίγω από τη μέσα πλευρά ήταν αυτό, που ήταν διπλωμένο ανάποδα. Και πάρα πολύ χάρηκα που βρήκα αυτό που μου άρεσε. Και φεύγω από τα IKEA, θα γυρίσω σπίτι να σας κάνω ένα haul. Τι πήρα από IKEA, αλλά παιδιά έχουμε μεγάλο haul σήμερα γιατί μου ήρθε εχθές μια παραγγελία από Σέιν και για πάρα πολύ καλή μου τύχη, ενώ έλεγε ότι θα παραλάβω 17 του μήνα και μέσα είχα ένα από τα δωράκια που θέλω να δώσω στη δασκάλα μας, ήρθε σήμερα. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έκανα την παραγγελία την προηγούμενη Τετάρτη, όχι την Τετάρτη προχθές, την προηγούμενη, και σήμερα Παρασκευή έλαβα και το δεύτερο πακέτο γιατί μου το σπάσαν σε δύο κομμάτια. Και
πάω τώρα, έχω ανάψει air condition στο full γιατί εντάξει, ζέστη έχει ξεφύγει και φύγαμε. Πάμε σπίτι, να κάνω ντουζάκι βέβαια πρώτα. Γιατί δεν την παλεύω εγώ, το καλοκαίρι κάνω συνέχεια. Επίσης μου κόστησε λίγο το ότι βλέπω τα αεροπλάνα τώρα να προσγειώνονται και να απογειώνονται. Αλλά μου κόστησε και το ότι δεν κατάφερα να καθίσω να φάω στο IKEA σήμερα, γιατί βιάζομαι να πάω σπίτι, είναι και ο Αλέξανδρος σήμερα στο σπίτι. Επίσης θέλω να σας πω ότι επειδή πολλοί το έχουν απορία, οι εργασίες στο IKEA στο αεροδρόμιο έχουν τελειώσει, αλλά άραγε τα ταμεία θα μείνουν εκεί που τα βρήκα σήμερα ή είναι κάτι προσωρινό? Γιατί δεν ξέρω παιδιά, όσο περιμένεις την ουρά, εμένα τουλάχιστον με πιάνει λίγο, ενώ πριν δεν το είχα, σήμερα με έπιασε λίγο της ακλειστοφοβία, που εγώ ακλειστοφοβία δεν έχω, αλλά δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ μικρός ο χώρος και δεν ξέρω, κάτι ίσως επειδή είναι και καινούριο και δεν το έχουμε συνηθίσει, θα το δούμε. Αλλά δεν ξέρω, έτσι μου κάνε λίγο εντύπωση, γιατί ήταν στη σειρά και τώρα είναι έτσι τα ταμεία. Από τη μία είναι τα ταμεία που χτυπάς μόνος σου τα πράγματα, από την άλλη είναι τα ταμεία που υπάρχουν άνθρωποι να σε εξυπηρετούν. Ήταν έτσι λίγο μπέρδεμα, αλλά τέλος πάντων τελειώσανε οι εργασίες. Εν τω μεταξύ έχει γίνει τεράστια αλλαγή. Εγώ νομίζω ότι τα χαλιά θα τα βρω προς το τέλος, εκεί που ήταν, αλλά τα βρήκα πολύ αρχή. Και ευτυχώς που τα πιάσε το μάτι μου, γιατί πήγαινα του γρου. Εγώ έφευγα για μέσα. Αυτά, φύγαμε. Πάω σπίτι, κάνω ένα ντουζάκι και σας δείχνω IKEA Hall και Sin Hall. Γιατί πήρα και μαγιό και τα δύο βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Το ένα δεν ξέρω, δεν μου πολύ αρέσει. Δεν τα έχω δοκιμάσει βέβαια ακόμα γιατί δεν τα έχω πλύνει. Τα έχω κρατήσει για να σας τα δείξω πρώτα και μετά να τα πλύνω. Αλλά το ένα θα το δείτε κι εσείς και νομίζω θα καταλάβετε κατευθείαν τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα πότε αυτό το χάλι θα διορθωθεί? Παιδιά, θεωρώ ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτή η έξοδος από Αττική Οδό για Λαμία δεν υπάρχει αυτό που έχουν κάνει εδώ πέρα. Έχουν αφήσει μια λωρίδα και μπλε και σε εδώ. Τώρα μπορεί να φάω εδώ πέρα κάνα τέταρτο έτσι για πλάκα μέχρι να φτάσω στην έξοδο και μέχρι να καταφέρω να βγω και στην Εθνική Οδό έτσι. Έχω πάρει τη θέση μου εδώ, έκανα το μπανάκι μου όπως σας είπα γιατί εντάξει δεν παλεύεται τώρα πολύ ζέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλέξανδρε. Και έχω απλώς τα πάντα εδώ, έχω να σας κάνω haul από τρία διαφορετικά πράγματα, από IKEA, από Shein και να σας δείξω και τα δωράκια που πήραμε για τη δασκάλα μας, γιατί τώρα αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία που έρχεται, οπότε αν θέλετε να πάρετε δώρα για τις δασκάλες σας ή κάποιο δωράκι και για τη γιορτή του πατέρα που έρχεται και γενικότερα, έχω εκπτωτικό κωδικό, θα σας τα έχω όλα από κάτω. Θα ξεκινήσω με αγαπημένα Life Likes, γιατί από εκεί για ακόμα μια χρονιά πήραμε στην κυρία μας δωράκι. Λοιπόν, έτσι μου ήρθε το κουτί. Στην κυρία Μαρία, ναι. Το πρώτο δωράκι που πήραμε είναι τα σκουλαρίκια από το κέντημα που σας έχω δείξει πολλές φορές ότι μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και ένα τέλειο μήνυμα μέσα το οποίο λέει «Δασκάλα μου, σ' αγαπώ, υπέροχή μου δασκάλα, σε ευχαριστώ για την αγάπη και την αφοσίωσή σου». Είναι πάρα πολύ όμορφο. Το δεύτερο δωράκι που πήραμε είναι αυτό εδώ το μιλαράκι, το ξύλινο, το οποίο το έχουμε κάνει και προσωποποιημένο γιατί έχουμε γράψει και εδώ πάνω κυρία Μαρία αλλά και Αλέξανδρος και γράφει ότι χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να διδάξεις μικρά μυαλά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο και έχει αυτό το τέλειο βραχιολάκι με την καρδούλα που νομίζω ότι η κυρία Μαρία όλο το καλοκαίρι θα ευχαριστηθεί να το φοράει. Και το τελευταίο πράγμα που πήραμε για την κυρία Μαρία είναι, έχω και τον Αλέξανδρο θεατή εδώ, αυτή εδώ η ατζέντα, η ξύλινη, έχουμε κάνει και αυτό προσωποποιημένο και εσείς μπορείτε να έχετε αυτή την επιλογή και να τα κάνετε προσωποποιημένα. Και μέσα, να σας το δείξω λίγο εδώ και τις σελίδες, είναι απλές, οπότε μπορεί να το ξεκινήσει από Σεπτέμβρη ή από Γενάρη, όπως εκείνη θέλει, μπορεί μόνη της να τα φτιάξει. Και δείτε τι ωραίο ξύλινο. Πάρα πολύ ωραίο και φέτος επέλεξα να πάρω με τα λουλουδάκια εξωτερικά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά, τώρα που θα μπούμε και στο Shein θα σας δείξω και κάτι άλλο που πήραμε για την κυρία Μαρία, όπως πήραμε και πέρσι για τις κυρίες στον παιδικό σταθμό. Και πάμε τώρα, IKEA. Πάμε, αγαπημένα σφουγγαράκια, αυτά εδώ τα τρία, τα σφουγγαράκια τα οποία πρέπει να μπουν πλυντήριο. Δεν έχουν ένα περιτύλιγμα, ένα κάτι πλέον, το κόψανε και δεν μπορώ έτσι. Αυτό είναι το δικό σου, ναι. Και πήρα και ένα σετ με πιρούνα, κουτάλα και λοιπά, γιατί έχουμε χάσει μάλλον αυτό εδώ πέρα που είναι σαν σπάτουλα, πώς λέγεται. Δεν ξέρουμε που έχει πάει, αλλά επειδή δεν το βρήκαμε μονωμένο, πήρα ένα σετάκι. Μπράβο, βοηθέ.
Πήρα αυτά εδώ τα μανταλάκια τα οποία βοηθάνε πολύ και επιτέλους βρήκα συσκευασία που έχει μόνο μεγάλα, γιατί μικρά δεν με βολεύουνε. Βέβαια αυτό το χρώμα εδώ το μουσταρδί δεν μ' άρεσε, αλλά δεν βρήκα και τίποτα άλλο. Ορίστε βοηθέ. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις σακουλίτσες που τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ και τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στην τσέπη του Αλέξανδρου και μπορείς να τις επαναχρησιμοποιήσεις, δηλαδή δεν είναι για μια φορά και τέλος. Και είναι μοναδικές που νιώθω ότι είναι τόσο ποιοτικές από IKEA. Από όπου αλλού έχω πάρει σούπερ μάρκετ, τζάμπο κλπ. Δεν με βόλεψαν τόσο. Και πήρα και επαναφορτιζόμενες μπαταριούλες εδώ. Αλλά πήρα αυτές τις μικρές, ποιες είναι, 3α δεν είναι μικρές, ναι, 3α. Γιατί αυτές είναι που συνήθως υπάρχει το πρόβλημα και δεν βρίσκεις. Και φτάνοντας λοιπόν στο IKEA, είχα κάνει εγώ το ψάξιμό μου να δω για χαλάκι. Γιατί γι' αυτό πήγα στην ουσία, για να πάρω ένα χαλάκι για εδώ. Και φτάνοντας εκεί το είδα αυτό που είχα δει, το οποίο ήταν και πάνθινο, είχε 20 ευρώ νομίζω και είναι μεγάλος η δίσταση, 2,20 με 1,55, αλλά είναι από κοντά, αν το δεις από πολύ πολύ κοντά, είναι λευκό μπέζ με μαύρη πλέξη, αλλά από μακριά φαίνεται πολύ σκούρο γκρι και δεν μου άρεσε τόσο πολύ, ήθελα κάτι έτσι λίγο πιο ανοιχτό, να μην σκουρίνει, γιατί ο καναπές τώρα που έχουμε πάρει ο καινούργιος είναι πολύ σκούρος και δεν ήθελα κάτι τόσο σκούρο, γιατί όλη η γωνία εδώ θα ήταν πάρα πολύ σκούρη. Και πήρα αυτό εδώ, το οποίο στην αρχή δεν το αναγνώρισα ότι είναι αυτό που έβλεπα, γιατί... αν μου έχει φέρει ο Αλέξανδρος στο ψαλίδι, ξεχάστηκα. Το έχουν διπλωμένο από την ανάποδη. Ενώ το άλλο το χρώμα, το ίδιο χαλί, το άλλο το χρώμα το πράσινο που είχε, έτσι, ένα, όχι ακριβώς πράσινο, μέντα ήτανε. Το είχαν κανονικά και το έβλεπα και λέω μάλλον θα έχει τελειώσει. Αλλά επειδή δεν τον παίζει, λέω για να πάω να δω και τον παίζει από κοντά, μήπως μου αρέσει. Το άνοιξα από μέσα, όπα, όπα, τα διαλύω όλα. Και. Εντάξει. Το είδα, να το. Πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλουμε να το πλύνουμε. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα σας το δείξω. Είναι τεράστιο και αυτό είναι, πόσο είπαμε, 2,20x1,55. Και το καλό είναι αυτό ότι χωράει στο πλυντήριο μας, πιστεύεις, ε? Χωράει, και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι το βγάζεις, πλένεται και μια χαρά. Και επειδή είναι έτσι αυτά τα καλοκαιρινά τα χαλιά, ίσως θα ήταν ωραίο και το χειμώνα πάνω από το κανονικό το χαλί να το έχουμε για να μπορούμε να το πλένουμε. Και να ανανεώνεται ο χώρος. Αυτά πήρα από IKEA. Ναι, δεν ξεχνάω κάτι άλλο και πάμε τώρα σε... Αφού φτιάξω λίγο την κάμερα, πάμε να σας δείξω τι πήρα από Shein, το οποίο, παιδιά, μου ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Έκανα την παραγγελία 31 του μήνα, η πρώτη μου ήρθε στις 6 το πρώτο πακέτο και το δεύτερο μου ήρθε σήμερα 7 του μήνα. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα, αλλά τι έπαθα. Εγώ υπολόγιζα ότι θα μου έρθουν γύρω στις 10 μέρες, γιατί τώρα τελευταία στις 10 μέρες μου έρχονται. Και παρήγγειλα κάτι για τη δασκάλα του Αλέξανδρου και λέω εντάξει, θα έχει έρθει μέχρι τότε, αλλά έδειχνε πάνω ότι θα παραλάβω από 13 μέχρι 17 Ιουνίου. 14 τα σχολεία κλείνανε, εγώ ήμουν πεπισμένη ότι θα παραλάβω αργά και ότι δεν πρόκειται να προλάβουμε να το δώσουμε στην κυρία μας, αλλά τέτοια παράδοση express δεν έχω ξαναδεί και παρόλα αυτά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί... Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Θέλω να την περιποιηθώ λίγο γιατί, κοιτάξτε, έχει έρθει λίγο... Βλέπετε εδώ κάτι κλωστές, κάτι σκόνες και αυτά, οπότε θέλω να την περιποιηθώ λίγο, θα τη σιδερώσω με ένα πανάκι εννοείται από πάνω, γιατί μέσα έχει πλαστική επένδυση, γιατί είναι για την παραλία, άμα θέλεις, βασικά, να την πάρεις. Και θα τη φτιάξουμε, θα τη γεμίσουμε με τα πραγματάκια, θα πάμε να πάρουμε όπως και πήραμε και πέρσι αυτά τα στάχια που είχαμε βάλει στις δασκάλες και θα κάνουμε κάτι παρόμοιο με πέρσι. Και του χρόνου πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί θα είμαστε στο ίδιο σχολείο και του χρόνου. Οπότε αυτό και μέσα αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά μάλλον φέτος, διάλεξα να πάρω την τσάντα που έχει μέσα και το νεσεσεράκι. Το οποίο είναι και αυτό έτσι με πλαστική επένδυση εσωτερικά. Δείτε τι ωραίο που είναι. Και πάλι έχει το αρχικό της κυρίας μας, αλλά φέτος επέλεξα με τα λουλουδάκια. Και εννοείται έχει και το λουράκι, το κορδελάκι του εδώ που το... βάζεις εδώ απ' έξω, έτσι για να το μορφαίνει, ήταν ωραίο και πέρσι. Θα σας τραβήξω πλάνο για να το δείτε το δωράκι μας για την κυρία μας φέτος. Και από πού να ξεκινήσω τώρα, θα ξεκινήσω από τα μαγιό που πήρα. Πήρα ένα φορεματάκι πλεκτό τύπου παραλίας. Να το, είναι αυτό εδώ, είναι τρυπητό, για να το φοράω πάνω από το μαγιό. Και πίσω έχει και καλά άνοιγμα στην πλάτη, κοιτάξτε εδώ. Τι θες αγάπη? Να στο βάλει ο μπαμπάς. Θες να δείξουμε το βραχιολί. Ο Αλέξανδρος εχθές στη λογοθεραπεία με την κυρία Κατερίνα φτιάξανε αυτό το βραχιολί.
Το φτιάξε μόνος του, να ξέρετε. Είναι πολλά στιχάκια και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μαγιά. Ναι, και μπέργκερ. Και μπέργκερ. Ναι, είχε κρεμάσει και ένα μπέργκερ. Πού ήταν το μπέργκερ? Εντάξει. Και πήρα αυτό λοιπόν που λέτε για την παραλία. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα γιατί θέλω να τα βάλω πρώτα, να τα πλύνω και μετά. Πάμε στο πρώτο μαγιό, το οποίο είναι το, αυτό που μου βγήκε πετυχημένο και πολύ χάρηκα που το είδα. Είναι αυτό εδώ, ολόσωμο, μαύρο, και πίσω δείτε τι ωραία τσαχπινιά στην πλάτη με το φιωγκάκι αυτό. Και ξέρετε τι μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά κάνει σαν να είναι υφασμάτινο, το βλέπετε. Είχα πάρει κι άλλο μαγιό από σύν που ήταν έτσι και μου είχε κρατήσει, το έχω λιώσει, το έχω βάλει στεγνοτήρια, δεν έπαθε ποτέ τίποτα. Οπότε πήρα και αυτό εδώ, έχει και ενίσχυση εσωτερικά. Το δεύτερο μαγιό ολόσωμο, το οποίο αυτό δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει πολύ το υλικό του, θα μου πεις, αφού έτσι είναι τα μαγιό κανονικά, έχουν αυτό το περίεργο το ύφασμα, αλλά μου παρακάνει, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα απλό, το οποίο είναι ίσιο εδώ μπροστά και δένει πάνω με φιωγκάκια, αυτό μου άρεσε περισσότερο και γι' αυτό το διάλεξα, αλλά δεν ξέρω ρε παιδιά, θα το βάλω να το πλύνω ίσως όταν πληθεί λίγο κάπως τρώσει η κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι, ενώ είναι του μαγιό το υλικό, αυτό το, πώς να το πω, δεν ξέρω, που στεγνώνει γρήγορα, καταλάβατε, δεν ξέρω, αυτό κάτι με προβληματίζει. Όμως το κόψιμό του είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει που κάνει την ευθεία εδώ στο στήθος. Και μ' αρέσουν και τα φιωγκάκια που μπορείς να δέσεις πάνω. Και το τελευταίο μαγιό που πήρα από Shein είναι ένα μπικίνι, αλλά είναι ένα ψηλόμεσο μπικίνι, το οποίο όμως νομίζω ότι παρά είναι ψηλόμεσο το κάτω, ρε παιδιά. Κοιτάξτε πόσο τεράστιο είναι. Δεν ξέρω, μπορεί φορεμένο να είναι ωραίο, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Το πάνω του όμως είναι φοβερό και ίσως αν δω ότι δεν είναι ωραίο, ίσως ψάξω να βρω ένα απλό μαύρο κάτω, γιατί το πάνω του, δείτε πόσο ωραίο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λευκή γραμμή που κάνει και εδώ στα ραντάκια, αλλά και μπροστά αυτό το φραμπαλά και πίσω το έχει. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ chic και πολύ κομψό. Και αν πάει καλά και το κάτω, αλλιώς θα πάω να πάρω ένα απλό μαύρο να τελειώνω. Νομίζω πως θα είναι το μαγιό που θα φορέσω πιο πολύ φέτος απ' όλα. Και μ' αρέσει που εδώ κάνει λίγο σαν κυματιστό, καταλάβατε. Δεν είναι ραντάκι απλό που ακουμπάει πάνω στους ώμους. Είναι έτσι, κάνει αυτό το σαν φραμπαλά, πώς να το πω, δεν ξέρω. Πολύ cute, πολύ μου άρεσε μόλις το είδα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τα οποία δεν τα είδα γιατί με το που γύρισα ήρθανε. Να τα φέρω εδώ κοντά. Λοιπόν, εδώ απλά τέτοια, πώς τα λένε, σελιδοδείκτες για τα βιβλία μου. Μ' αρέσουν αυτά που είναι λίγο πιο nude τα χρώματα. Στη φωτογραφία αυτά δεν φαινόντουσαν τόσο έντονα, γι' αυτό και το επέλεξα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει ρε παιδί μου. Πήρα για τα νύχια αυτά εδώ, πού είναι το άλλο, να το. Αυτά εδώ τα λουλουδάκια, τα αποξηραμένα. Καθίστε να σας τα ανοίξω για να τα δείτε πιο σωστά. Πήρα αυτά εδώ. Και πήρα και άλλα δύο κουτάκια για να έχουμε να διαλέγουμε. Ανάλογα με τη διάθεση να βάζουμε και το αντίστοιχο χρώμα. Βέβαια ξέρετε ότι πιο πολύ σε μοβ και τέτοιο εγώ θα πάω. Αλλά ήταν παιδιά και πάνθυνα, νομίζω 1 ευρώ το κουτάκι κάπου εκεί. Επίσης πήρα αυτό εδώ για να το δω. Είμαι περίεργη να το δω αυτό. Γιατί φαινόταν στη φωτογραφία τέλειο και ελπίζω έτσι να είναι. Είναι κλάμερ. Το οποίο όμως είναι, κοιτάξτε, εντάξει τώρα δεν είναι για εδώ, είναι για πίσω, αλλά νομίζω ότι θα είναι τέλειο για την παραλία αυτό εδώ, πολύ πολύ ωραίο. Θέλει λίγο περιποίηση γιατί έχουν τσαλακωθεί λίγο εδώ τα φιωγκάκια του, αλλά λίγο θα το κάνω με τον ατμό και θα στρώσει. Και νομίζω πως θα είναι ρε παιδιά, για να δούμε. Δεν ξέρω φαίνεται, νομίζω ότι είναι όμορφο. Πήρα άλλο ένα φιωγκάκι για τα μαλλιά, το οποίο και αυτό φαινόταν έτσι πολύ ωραίο και μπόλικο, αλλά από κοντά δεν το λες μπόλικο, όχι στη φωτογραφία. Γίτσες! Να σε καλά αγάπη μου. Δεν είναι τόσο μπόλικο όσο του φαινότανε. Φαινόταν έτσι... Όχι αγάπη μου. Φαινόταν πιο μπόλικο, καταλάβατε τι εννοώ. Όμως έχει πολύ ωραίο υλικό. Μ' αρέσει αυτή η γυαλάδα που δίνει, τη βλέπετε, καθίστε να καθαρίσει λίγο, νάτι.
Φαίνεται η γελάδα. Πολύ όμορφη. Επίσης για μαλλιά, αφού είμαστε στα μαλλιά, πήρα αυτά εδώ πέρα τα λαστιχάκια, τα οποία είναι από... Περιμένετε τώρα, γιατί εγώ δεν είναι τίποτα. Θυμόμουν ότι αυτά τα λαστιχάκια που πήρα ήταν 4, αλλά δεν ήταν 4, ήταν 3. Ίσως είχα βάλει άλλο στο καλάθι και μετά το έβγαλα και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Πήρα αυτά εδώ τα λαστιχάκια τα πιο λεπτά, τα οποία είναι από τη σειρά με το μετάξι και τα έχω βολευτεί πάρα πολύ. Τα άλλα τα λαστιχάκια που έχω, που πάλι έχω πάρει από Shein και κακώς που δεν έβαλα πάλι από τα άλλα. Πάρα πολύ ωραία και να ξέρετε ότι από τότε που είχα πάρει και εκείνη την μαξιλαροθήκη ή τη μεταξωτή, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Είναι, τι να σας πω, πολύ διαφορετική αίσθηση από τη βαμβακερή, την μαξιλαροθήκη. Και η βαμβακερή μου αρέσει, αλλά στο μεταξωτό έχω μια περισσότερη αδυναμία πλέον, που ούτε καν το περίμενα, ότι πιστεύω ότι θα με νευριάζει, παρόλα αυτά όχι. Και επειδή τα μεταξωτά τα λαστιχάκια λένε ότι κάνουν και καλύτερο στα μαλλιά, πήρα αυτά εδώ που έχει το ρόζ, το μαύρο και το λευκό. Αυτά για μαλλιά, δεν πήρα κάτι άλλο. Επίσης για την παραλία, να το δούμε αυτό ρε παιδιά. Για να το δούμε, είναι πολύ περίεργη. Πήρα ένα καπέλο, που εγώ πολύ δύσκολα παίρνω καπέλα. Αλλά δείτε πόσο ωραίο είναι και έψαχνα ένα τέτοιο καπέλο. Επειδή εγώ το καλοκαίρι είμαι συνήθως με τα μαλλιά πιασμένα, γιατί βάζω πάντα αντιλιακό και μάσκες στην παραλία, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ. Σας έχω πει και πριν φύγουμε για διακοπές, το τελευταίο βίντεο πρέπει να καθίσω λίγο να σας μιλήσω για τα μαλλιά. Και πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι μαύρο, αλλά δεν γυαλίζει λίγο μέσα. Αυτό με χαλάει λίγο που γυαλίζει εδώ. Είναι το, η επένδυση που έχει. Παιδιά, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα. Εντάξει, θα μου πεις εδώ κουμπίσα και... Τώρα δεν θέλω αυτό το κουμπίσω, θέλω να το πλύνω πρώτα. Πολύ ωραίο και επειδή είχε και το άνοιγμα εδώ, λέω θα με βολέψει και είπα μπας και καταφέρω να φοράω λίγο καπέλο, γιατί εγώ σας έχω πει ότι με τον ήλιο δεν τα πάω καλά, έτσι με ενοχλεί αρκετά επειδή έχω τη φωτοβεστησία μου αυτή. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο πήρα από Shein, κάτι το οποίο δεν χρειαζόμουν, όμως μου άρεσε πάρα πολύ, για να δω είναι όντως ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Προσπαθώ μέσα στις τσάντες μου να έχω όσο πιο μικρές θήκες και πράγματα μπορώ, για να μην έχω και πολύ βάρος και να χωράνε και να μην παραγεμίζουν. Οπότε δεν επιλέγω να έχω τις θήκες γυαλιών που μου δίνουν όταν πηγαίνω να πάρω γυαλιά. Και έτσι αποφασίζω να παίρνω από το σύνιο που βρίσκω αυτές πολύ λεπτές, όπως είναι αυτή εδώ, που δεν πιάνει καθόλου μα καθόλου χώρο. Αλλά μ' άρεσε γιατί δείτε μέσα πώς είναι. Είναι φλωράλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω πάρει πάλι από Shein μία. Είχα πάρει μία ροζ, να ξέρετε, πριν αρκετό καιρό. Είχα πάρει από Shein πάλι αυτή εδώ σε ροζ, αλλά μου είχε μαυρίσει πάρα πολύ. Είχε βρωμίσει και δεν πλαινόταν, δεν καθαριζόταν με τίποτα. Οπότε λέω, επειδή με βόλεψε, θα πάρω μαύρη. Και είχα πάρει αυτή εδώ τη μαύρη, η οποία εντάξει, τα έχει βγάλει τα λεφτά τη. Λίγο εδώ μου είχε φύγει αυτό, αλλά κατάφερα και το έβαλα. Και τώρα η καινούργια μου θήκη. Καλά, είναι υπέροχη. Για να δω. Να βάλω μέσα και το πανάκι και τα γυαλιά. Κοιτάξτε, δεν πιάνει σχεδόν καθόλου χώρο. Ειδικά για τις πολύ μικρές τσάντες και αυτές τώρα τις καλοκαιρινές που κυκλοφορούμε με πιο μικρά τσαντάκια και πιο ανάλαφρα. Και αυτή τώρα θέλω να καθίσω να την αλλάξω, γιατί την έχω συνδυάσει πιο πολύ από Οκτώβρη και μετά. Δεν ξέρω, τώρα μου κλωτσάει λίγο αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε τι ωραία, θα χωράει και στο μικρό μου το τσαντάκι. Πολύ ωραία. Φέτος πρέπει να πάω να πάρω και γυαλιά βέβαια, γιατί αυτά τα έχω βγάλει off. Αυτά λοιπόν, δεν βλέπω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο να σας δείξω. Αυτά μου ήρθαν και από Shein. Θα πάω τώρα, αφού σας τα δείξα, να τα βάλω και όλα για πλήσιμο και το χαλάκι και τα μαγιό. Και το χαλάκι στο επόμενο βίντεο θα σας το δείξω, γιατί μπορεί πολλές να ψάχνετε τώρα έτσι κάτι λίγο πιο καλοκαιρινό. Και ειδικά για αυτό εδώ το σημείο που περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, εγώ ήθελα οπωσδήποτε κάτι, γιατί όταν ανοίγουμε και το air condition στο σαλόνι, αυτό το καινούργιο το πλακάκι που βάλαμε από την ανακαίνιση και μετά είναι πάρα πολύ κρύο. Δεν έχει καμία, επειδή είναι γρανίτης, κρατάει πάρα πολύ κρύο. Και δεν είναι σαν το προηγούμενο το οποίο ήταν πιο ζεστό. Αυτό εδώ πάρα πολύ κρύο. Τι να σας πω, δηλαδή ειδικά τον χειμώνα, αν δεν στρώσουμε νωρίς υπάρχει θέμα. Τώρα πατιέται κάτω το πόδι, δηλαδή δεν είναι ότι παγώνεις. Αλλά όταν χτυπάει το air condition σε αυτό εκεί το σημείο και ψύχεται το σημείο εδώ, κάπως λίγο έτσι παγώνεις, οπότε το χρειαζόμασταν το χαλάκι και νομίζω πως θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή που σας είπα και το χειμώνα, να μπορούμε να το στρώνουμε από πάνω, γιατί εκεί περνάμε τον περισσότερο μας χρόνο, χειμώνα καλοκαίρι, σε αυτό εδώ το σημείο, και νομίζω ότι θα είναι ωραίο να μπορώ να έχω την επιλογή, επειδή
Είναι δύσκολο τώρα να βγάλεις το μεγάλο το χαλί και να το πας για πλύσιμο. Ενώ αυτό θα βγαίνει εύκολα, θα μπαίνει στο πλυντήριο, θα το βάζω στο γνωτήριο και μετά θα το στρώνω και νομίζω ότι θα με βολέψει. Θα σας τα πω και στην πορεία αυτά βέβαια. Αυτά. Δεν έχω να σας πω και να σας δείξω κάτι άλλο. Ελπίζω και το σημερινό βιντεάκι να σας άρεσε, να σας έδωσε έτσι ωραίες ιδέες και για δωράκια για τις δασκάλες. Μην ξεχάσετε να ανοίξετε το κουτί περιγραφής για να δείτε τον κωδικό έκπτωση, γιατί έχει 15% έκπτωση σε όλα. Θα προσπαθήσω, αν καταφέρω, να σας βάλω και κωδικούς από το Shein, γιατί αύριο ανεβαίνει αυτό το βίντεο και δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβω. Το άφησα πάλι για τελευταία στιγμή το βιντεάκι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει τις τελευταίες εβδομάδες. Το αφήνω για Παρασκευή. Για κάποιον. Ξέρετε τι γίνεται. Έχω συνηθίσει από τη βλογκοστή, από το vlog μας, που τη μία τραβάς, την άλλη ανεβάζεις και με βολεύει λίγο περισσότερο αυτό. Τώρα κάνω φασαρία. Άι καλή, με πιέσει τώρα να μαζέψω. Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω, θα σας δώσω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Και καθίστε να δούμε παρέα αν αυτό το κοκαλάκι με το μετάξι μ' αρέσει, γιατί γλιστράει ωραία στα μαλλιά. Και όταν πας να βγάλεις το λαστιχάκι δεν σε πονάει. Να δούμε αν κρατάει καλά θέλω. Κρατάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιλογή. Αυτά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Να προσέχετε.